και τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν αγνοούμενους κάτω από τα ερείπια του εμπορικού κέντρου. Πάμε στο Κίεβο και τον απεσταλμένο μας Γιάννη Ανιφαντή. Γιάννη. Ναι, καλησπέρα, Σία. 20 νεκροί, 59 τραυματίες και 21 αγνοούμενοι είναι μέχρι και αυτήν την ώρα ο τραγικός απολογισμός από την χθεσινή πυραυλική επίθεση στο εμπορικό κέντρο στο Κρεμετσούκ. Τώρα, όπως υποστηρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, υπάρχουν ακόμη 21 αγνοούμενοι. Έχουν βρεθεί 18 σώματα, τα οποία όμως μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχουν καταφέρει να ταυτοποιηθούν και σε μερικές περιπτώσεις η εικόνα τους είναι τόσο άσχημη που θα χρειαστεί να πάρθει λήψη DNA από συγγενείς που αναζητούν μέχρι και αυτήν την ώρα τους δικούς τους ανθρώπους προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η άσχημη διαδικασία της ταυτοποίησης των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο. Στο μεταξύ είχαμε την σύλληψη ενός ακόμη Ουκρανού δημάρχου, του δημάρχου της Χερσόνας, Γιάννη. Ναι, ο δήμαρχος της Χερσόνας, ο Εγκόρ Κολιχάεφ, φαίνεται πως συνελήφθη σήμερα από τις ρωσικές αρχές, όπως ανακοίνωσε η σύμβουλός του. Ο ίδιος φαίνεται πως είχε επισκεφθεί τα γραφεία μιας υπηρεσίας του Δήμου. Εκείνη την ώρα φαίνεται πως έφτασε στο σημείο ένα αυτοκίνητο με ενόπλους. Μπήκαν μέσα στα γραφεία, κατέσχεσαν τους σκληρούς δίσκους από τους υπολογιστές, έγγραφα, άνοιξαν τα χρηματοκιβώτια. Ενώ στη συνέχεια φόρεσαν χειροπέδες στον δήμαρχο και τον οδήγησαν σε ένα όχημα που έφερε το σήμα Z και απομακρύνθηκαν. Mm. Με παρόμοιο τρόπο είχε γίνει και η απαγωγή του Δημάρχου της Μελιτόπολης στις αρχές της ρωσικής εισβολής. Αυτό θυμόμαστε όλοι, αυτά τα συγκλονιστικά πλάνα που τον παίρνουν σηκωτό. Και είχαμε και μια απόπειρα χακαρίσματος ουκρανικών καναλιών. Τι ήταν αυτό? Ναι, οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι απέτρεψαν μια απόπειρα των μυστικών ρωσικών υπηρεσιών να χακάρουν τα ηλεκτρονικά συστήματα των ουκρανικών καναλιών εδώ στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες, δεν απέτρεψαν οι ρωσικές μυστικές δυνάμεις, είχαν σαν στόχο τόσο την ζωντανή ροή των καναλιών, όσο και μεμονωμένους υπολογιστές που διαχειρίζονταν περιεχόμενο που στη συνέχεια αυτό θα προβαλόταν. Φυσικά, στόχος τους ήταν να προβάλλουν ψευδείς ειδήσεις και να επηρεάσουν έτσι τον ουκρανικό χώρο ενημέρωση. Ωστόσο, η αντίδραση των Ουκρανικών υπηρεσιών ήταν άμεση και απέτρεψαν τη συγκεκριμένη ρωσική κυβερνοεπίθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.